Ας ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα μενού του Android 2.3 λειτουργικού. Θα ενεργοποιήσουμε το Sony Xperia Sole. Να δούμε πόσο γρήγορα μπουτάρει. Όπως είπαμε, βασίζεται στην έκδοση 2.3, σίγουρα όμως θα αναβαθμιστεί σε Android 4. Διαθέτει 512 MB μνήμης RAM, τα πάει αρκετά καλά σε θέματα πλοήγησης, δεν παρατηρήσαμε κάποια σημαντικά κολλήματα, ενώ διπύρινος επεξεργαστής, Nova Thor U8500, τα πάει αρκετά καλά, βασίζεται βέβαια στην Cortex A9 chip στα εσωτερικά, ενεργοποιήθηκε όπως βλέπετε. Το κλασικό Xperia User Interface σας περιμένει. Ομαλή η πλοήγηση χωρίς προβλήματα. Το widget του καιρού. Ωραίο, ομαλό, ενδιαφέρον. Όπως και σε όλα τα υπόλοιπα εξήρια μοντέλα, κλασικά μπορούμε να αλλάξουμε το θέμα το οποίο θα έχει. Έχετε με αρκετές εφαρμογές προεγκατεστημένες και κάποιες εφαρμογές οι οποίες θα τις βρείτε αρκετά χρήσιμες όσοι έχετε μια καλύτερη επαφή με το Android λειτουργικό, Neo Reader για να διαβάζετε QR codes, 3D album κλασικά για να εμφανίζετε 3D φωτογραφίες, η κάμερα του τραβάει και 3D φωτογραφίες, έχει λειτουργία και κάμερα απλή αλλά και κάμερα 3D, πρόσβαση στο YouTube κλασικά, FM ραδιόφωνο, Google Maps, φωνητική αναζήτηση με τη βοήθεια της Google πάντα. Μια βόλτα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά τα πάει σε θέματα απόκρισης, δεν δείχνει να κουράζεται καθόλου. 512 MB μνήμης RAM είναι αυτά. Δεν δείχνει να έχει κάποια σημαντικά προβλήματα. Ας πάμε μια βόλτα στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μοντέλου να τα δούμε μια φορά. Τα επιβεβαιώσαμε εμείς αλλά να στα πούμε και για εσάς. Έκδοση Android 2.37. Καμία ενημέρωση ίσως για Android Ice Cream Sandwich. Μπα, δεν νομίζω ακόμα. Όχι. Ας δούμε την διαθέσιμη μνήμη της συσκευής. Όπως είπαμε, διαθέτει υποδοχή για κάρτα SD. Έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB. Συνδέεται και μπορείτε να διαχειριστείτε μια εξωτερική συσκευή USB. Ενώ ο συνολικός διαθέσιμος χώρος αγγίζει τα 4 GB. Ο διαθέσιμος χώρος είναι 3,66 GB. Αν αφαιρέσετε αρκετές από τις εφαρμογές που έχει μέσα με το που παίρνετε τη συσκευή, φτάνετε να έχετε μόλις 1,7 GB διαθέσιμο, άρα κάποιες από αυτές τις εφαρμογές θα πρέπει να τις διαγράψετε ή εναλλακτικά, και το προτείνουμε, να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα SD χωρητικότητας 8 ή 16 GB για να είστε απόλυτα σίγουροι ότι θα μπορέσετε να το ευχαριστηθείτε στο μέγιστο. Κλασικά διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με Wi-Fi δίκτυα, Bluetooth λειτουργίες, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, δυνατότητα tethering, μετατρέπεται δηλαδή σε Wi-Fi hotspot για να συνδέσετε κάποιο λάπτοπ ή άλλο υπολογιστή, NFC λειτουργία, κλασικά δεν ενδιαφέρει σε κάτι από άλλες φορές και από άλλα βίντεο που έχουμε παρουσιάσει, είναι πάντα ενεργή αν θέλετε, δεν καταναλώνει σημαντική μπαταρία, ποσότητα μπαταρίας εάν δεν τη χρησιμοποιείτε, το φαίνεται απλά πάνω από το NFC tag υποθέσουμε που το έχετε εδώ και αμέσως ενεργοποιείτε το συγκεκριμένο προφίλ χώρου που θα έχετε εσείς διαλέξει.
δυνατότητα δημιουργίας φακέλων κλασικά, πρόσβαση στο Play Store της Google. Δείχνει να κουράζεται, πάει αρκετά καλά, έμεινα πολύ ικανοποιημένος κατά την ολιγοήμερη χρήση της συσκευής, δεν το χρησιμοποίησα για πάρα πολλές μέρες. Πρέπει να το ευχαριστηθούν αρκετοί συντάκτες από ό,τι έχω μάθει. Ομαλή η πλοήγηση, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε. Δεν διαφέρει σε κάτι από τα υπόλοιπα Xperia μοντέλα. Ας πάμε μια βόλτα στο browser να δούμε τι μπορεί να κάνει. Ενημερώνω ότι έχουμε συνδεθεί προφανώς στο ασύρματο δίκτυο στον χώρο μας. Να δούμε τι μπορεί να κάνει. Η κλασική μας πάντα βόλτα στο mobile site του MyPhone.gr. Σε αντίθεση με άλλες φορές δεν μπορούμε να κάνουμε zoom in και zoom out γιατί έχουμε την mobile έκδοση. Δεν βλέπω να έχουμε προβλήματα. Ας πάμε στην desktop έκδοση όμως να δούμε τις δυνατότητες της, και του Android browser αλλά και τις μνήμης RAM που διαθέτει. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει τώρα. Σκρολάρει μια χαρά, χωρίς προβλήματα. Δεν μπορώ να πω ότι προβληματίζει. Για να δούμε τι άλλο μπορεί να κάνει. Φλασάκια, βίντεο στο YouTube. Μια χαρά τα πάει, δεν βλέπω κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Γενικά για την κατηγορία στην οποία απευθύνεται, το Xperia Solo τα πάει πάρα πολύ καλά. Τα benchmarks είναι αναμενόμενα, δεν μας έκανε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Ο browser λίγο αποδείχθηκε απλά ικανοποιητικός. Στα υπόλοιπα, σε ταχύτητα επεξεργαστή, δυνατότητα πρόσβαση στην μνήμη, στην κάρτα SD, ήταν πάρα πολύ καλό για τα δεδομένα ενός διπύρων επεξεργαστή που κρύβει στο εσωτερικό. Ας δούμε λίγο τη λειτουργία της κάμερας. Κλασική Xperia κάμερα, μην περιμένετε κάτι το ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Γρήγορο, πολύ καλό το frame rate όπως βλέπετε, δυνατότητες, κλασικές λειτουργίες, πρόσβαση στο head-up display, στην εμφάνιση δηλαδή όλων των διαθέσιμων ρυθμίσεων πάνω στη λειτουργία του viewfinder. Ο χρήστης έχει άμεση πρόσβαση σε όλες αυτές τις δυνατότητες. Μετάβαση σε εγγραφή κάμερας, ενώ εδώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο My Gallery και στις φωτογραφίες που έχετε αποθανατήσει. Αυτά με μια γρήγορη hands-on παρουσίαση του Xperia Solo.
εισόλια στην ελληνική αγορά. Μας ικανοποίησε ιδιαίτερα για την κατηγορία στην οποία απευθύνεται. Πιστεύουμε ότι αποτελεί μια πολύ καλή λύση. Μοναδικό ίσως μειονέκτημα, αν μπορούμε να το πούμε, είναι βέβαια υποκειμενικό αυτό, ότι όλα τα Xperia μοντέλα αρχίζουν και μοιάζουν υπερβολικά το ένα με το άλλο. Θα το θέλαμε να έχει κάποια τον δικό του χαρακτήρα, κάτι πιο ιδιαίτερο. Αν το δούμε από κάποιες γωνίες, μοιάζει πάρα πολύ με το Xperia S, όχι ότι αυτό είναι αρνητικό, αλλά για κάποιον χρήστη ο οποίος είχε ήδη το ένα μοντέλο, το να πάει σε κάποιο άλλο το οποίο δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ, ίσως αποδειχθεί σημαντικός παράγοντας για να μην το επιλέξει. Άλλα μειονεκτήματα της συσκευής δεν μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή, γιατί για την κατηγορία στην οποία απευθύνεται πιστεύω ότι είναι μια τίμια πρόταση. Αυτά, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθούν και άλλα ακόμα πιο αναλυτικά hands-on στο MyPhone.gr.